Μια σημαντική προσωπικότητα με μεγάλη διεθνή ακτινοβολία. Έναν άνθρωπο που πριν από 13 χρόνια, κόντρα στις προβλέψεις και στις εκτιμήσεις, πήρε την διακυβέρνηση της χώρας του, βγάζοντας το προσκήνιο εκατομμύρια πολίτες της Βολιβίας που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν στο περιθώριο. Ο ίδιος κατάγεται από τον πληθυσμό των Ιθαγενών και μέσα από την προσπάθειά του όλα αυτά τα χρόνια δημιούργησε τις προϋποθέσεις τόσο ώστε να εμβαθυνθεί η δημοκρατία στη χώρα του, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα, όσο όμως και να σταθεροποιήσει οικονομικά τη χώρα, να δημιουργήσει προϋποθέσεις δίκαιης αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου, αλλά και να παράξει νέο πλούτο, αξιοποιώντας ιδίως τους φυσικούς πόρους, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας και τις δυνατότητες να εξάγει και να παράγει προϊόντα. Η παρουσία σήμερα εδώ του Προέδρου της Βολιβίας, του φίλου και συντρόφου Εύω, είναι για μας μια μεγάλη τιμή, αλλά και μια ευκαιρία. Ήτανε μια ευκαιρία, συζητήσαμε επί Μακρόν όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο, που αφορούν τις χώρες μας, που αφορούν την προοπτική των δυνάμεων που αγωνίζονται για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όλες τις παγκόσμιες εξελίξεις. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λατινική Αμερική. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για τις διμερείς μας σχέσεις, παρά το γεγονός ότι οι χώρες μας βρίσκονται πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Επικεντρώσαμε την ατζέντα της συζήτησής μας στις δυνατότητες που υπάρχουν για το συντονισμό των χωρών μας σε επίπεδο διεθνών οργανισμών, στο πλαίσιο του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών που ιδρύσαμε. Η πρώτη του συνάντηση, η ιδρυτική συνάντηση, έγινε στην Αθήνα πριν από 2 χρόνια περίπου. Η δεύτερη έγινε στο Λαπάζ, στην πρωτεύουσα της Βολιβίας. Είχαμε βεβαίως τη δυνατότητα να επικεντρώσουμε και σε θέματα που αφορούν το διμερές εμπόριο, την πολιτιστική συνεργασία, τη συνεργασία και τη δυνατότητα της μεταφοράς τεχνογνωσίας από την Ελλάδα στην Βολιβία σε ζητήματα οργάνωσης αγροτικής παραγωγής, αλλά και στα ζητήματα του τουρισμού, της ναυτιλίας, του εμπορίου. Συνομιλήσαμε για τις διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Λατινική Αμερική, για τις δυσκολίες ασφαλώς διαφορετικής φύσης που αντιμετωπίζουμε, για την ανάγκη να προχωρήσει η συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ΣΕΛΑΚ, την δυνατότητα να υπάρξει το επόμενο διάστημα, μιας και η Βολιβία αυτή την περίοδο έχει την προεδρία αυτή στη Συνόδου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής, να υπάρξει επόμενη σύνοδος στην πόλη της Σάντα Κρούζ στη Βολιβία, μια πρόταση την οποία θα στηρίξουμε ένθερμα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε βεβαίως δυνάμεις του διεθνισμού και του πατριωτισμού, διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διαχειριστούμε την παγκοσμιοποίηση προς όφελος των λαών μας. Στηρίζουμε τις πολυμερείς πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης. Στηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών Λατινικής Αμερικής, ΣΕΛΑΚ, αλλά και Ευρωπαϊκής Ένωσης Βολιβίας, αλλά και την, επιτρέψτε μου την έκφραση, πατριωτική λογική της προάσπισης των εθνικών και λαϊκών συμφερόντων, όπου η δημοκρατία, η λαϊκή κυριαρχία έχουν αξία πολύ σημαντική και πρέπει αυτές τις αξίες να τις προασπίσουμε απέναντι στην προσπάθεια της επιβολής κυρίαρχων προτύπων και τάσεων
από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Κουβεντιάσαμε βέβαια και για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Είχα την ευκαιρία να εκφράσω την έντονη ανησυχία μας για την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση στην Βενεζουέλα. Από πλευράς μας τονίσαμε τις προσπάθειες που καταβάλαμε και που συνεχίζουμε να καταβάλουμε και θα πιστεύω ότι αυτός είναι και ο μόνος δρόμος για την εκτόνωση της κρίσης μέσω διπλωματικών πρωτοβουλειών. Προσπάθειες που καταβάλαμε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υπάρξει μια διπλωματική διέξοδος. Και νομίζω ότι συμφωνήσαμε με τον Πρόεδρο Εύω ότι η μόνη προοπτική τις επόμενες μέρες είναι ο διάλογος ανάμεσα σε όλες τις πλευρές, κυβέρνηση και αντιπολίτευση να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, στο τραπέζι του διαλόγου, προκειμένου να αποφευθεί η κλιμάκωση της κρίσης και ενδεχομένως μια αιματηρή εμφύλια σύγκρουση. Και αυτό βεβαίως προϋποθέτει ένα χρονοδιάγραμμα που θα οδηγήσει σε εκλογές ελεύθερες και δημοκρατικές, διότι βασική αξία και αρχή μας πρέπει να είναι ότι οι λαοί πρέπει κυρίαρχα να αποφασίζουν το μέλλον τους, χωρίς ξένες επιβολές, χωρίς την προσπάθεια ξένων δυνάμεων να τους δείξουν το δρόμο. Στο πλαίσιο αυτό θα δραστηριοποιηθούμε και εμείς την επόμενη περίοδο. Είμαστε και θα είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα στρατιωτικής επέμβασης ή στρατιωτικής λύσης, διότι πιστεύουμε ότι η μόνη διέξοδος για τους λαούς είναι η δημοκρατία και η δική τους κυριαρχία, η κυριαρχία των λαών. Με τον Εύω συζητήσαμε και θέματα πέραν των διμερών σχέσεων και των διακρατικών επαφών που έχουν να κάνουν με την ανάγκη σήμερα οι προοδευτικές δυνάμεις του πλανήτη, οι προοδευτικές κυβερνήσεις, οι προοδευτικές ηγεσίες να βρίσκονται πιο κοντά και να συντονίζονται. Εκφράσαμε την ίδια ανησυχία, αν θέλετε, για την κυριαρχία ενός ακραίου νέου φιλελευθερισμού στο πεδίο της οικονομίας, αλλά και για την κυριαρχία ακραίων δεξιών δυνάμεων στο πολιτικό επίπεδο, δυνάμεων που εκμεταλλεύονται την φτώχεια και την κοινωνική αδικία προκειμένου να προωθήσουν ένα μοντέλο ολοκληρωτισμού και αυταρχισμού και στην Αμερικανική Ήπειρο αλλά και στην Ευρώπη. Απέναντι σε αυτούς τους δύο κινδύνους, δηλαδή στην κυριαρχία του ακραίου νεοφιλελευθερισμού και την κυριαρχία της ακραίας δεξιάς και του εθνικισμού και του ρατσισμού, οι προοδευτικές δυνάμεις, οι προοδευτικές ηγεσίες οφείλουν να συνεργαστούν, οφείλουν να επικοινωνήσουν, οφείλουν να αγωνιστούν από κοινού, εμπνέοντας βεβαίως τις πλατιές λαϊκές μάζες σε μια προοπτική υπεράσπισης της ειρήνης, της δημοκρατίας, σε μια προοπτική διεθνιστικής αλληλεγγύης. Σε αυτά τα πλαίσια, ο Εύω μου είπε ότι σκέφτεται να αναλάβει το επόμενο διάστημα μια πρωτοβουλία για την συγκέντρωση προσωπικότητων, ηγετών, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων από την Ευρώπη και την Αμερική, τη Λατινική Αμερική, στην Βολιβία για τη δημιουργία ενός διεθνούς φόρουμ διαλόγου, επικοινωνίας και συνεργασίας των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία θα στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις. Κλείνω λέγοντας ότι για μας η παρουσία του Εύω Μοράλες, μιας προσωπικότητας με διεθνές κύρος και διεθνή εκτινοβολία, πέρα από μια μεγάλη τιμή, είναι και μια σημαντική εθάρρυνση. Όχι μόνο γιατί δίνουμε σε διαφορετικούς τόπους και με διαφορετικές περιστάσεις αγώνες που έχουν κοινό ιδεολογικό και αξιακό φορτίο, αλλά και γιατί ο Εύω Μοράλες είναι ένα παράδειγμα που αποδεικνύει ότι όταν είσαι πιστός στις αρχές και στις αξίες σου, όταν είσαι έντιμος, όταν αγωνίζεσαι
με μοναδικό στόχο την δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, μπορείς να είσαι και αποτελεσματικός. Μπορείς να πετυχαίνεις πολύ σημαντικές νίκες. Ο ΕΒΟ έχει εκλεγεί ήδη 3 φορές. Τον Οκτώβρη, και αυτό είναι μια σύμπτωση, και στη Βολιβία η επόμενη εκλογική μάχη, όπως και εδώ, θα είναι τον Οκτώβρη, θα διεκδικήσει την 4η επανεκλογή του. Θέλω να του ευχηθώ κάθε επιτυχία και να του υποσχεθώ ότι μετά και την δική μου επανεκλογή θα έχω τη δυνατότητα να επισκεφθώ την Βολιβία για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια του διαλόγου και, και του κοινού αγώνα για την υπεράσπιση κοινών ιδανικών και αξιών. Εμείς εδώ δεν συνηθίζουμε να λέμε αδελφέ, αλλά συνηθίζουμε να λέμε σύντροφε, σύντροφε και φίλε. Πρόεδρε ΕΒΟ, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου στην πατρίδα μας. Bueno, muchas gracias, hermano. Ευχαριστώ πολύ. Αλέξης, αδελφέ, Αλέξη Τσίπρα. Primer ministro. Πρωθυπουργέ της Ελλάδας. Είχαμε μία μεγάλη συζήτηση, πολύ συμβατική, προβληματιστήκαμε, συζητήσαμε επί Μακρόν για θέματα που έχουν να κάνουν με όλη την ανθρωπότητα, με όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα τον πλανήτη μας, και διαπιστώσαμε ότι συμπίπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι αξίες, τα ιδανικά μας, και συμπίπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό η δουλειά που γίνεται και στη Βολιβία και στην Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να αδράξω αυτή την ευκαιρία. Antes, πρώτα απ' όλα, Alexis, como primer ministro, desde América Latina, για να εκπέμψω αυτό το μήνυμα στο δημόσιο λόγο και να πω ότι πριν από την άφιξη του αδελφού Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία στην Ελλάδα, στη Λατινική Αμερική επικρατούσε η αντίληψη ότι η Ελλάδα ταλανιζόταν από σοβαρότατα οικονομικά και άλλα προβλήματα. Και αυτή η καταιγιστικά αρνητική εικόνα εξαφανίστηκε σταδιακά και προοδευτικά στα μέσα της επικοινωνίας της Λατινικής Αμερικής για την Ελλάδα. Με τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα καταλάβαμε και είδαμε όλοι ότι πολύ γρήγορα κατάφερε η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της και να προχωρήσει μπροστά. Χάρη στο τιμόνι που κρατούσες εσύ, αδελφέ φίλε Αλέξη, και θέλω να σε συγχαρώ θερμότατα για αυτή σου την επιτυχία. Πρέπει επίσης να πω ότι ως επικεφαλής, ως αρχηγή κρατών και κυβερνήσεων, είναι μεγάλες και πολλές οι ευθύνες που φέρουμε και που αναλαμβάνουμε. Και επιθυμούμε να το πράξουμε αυτό. Και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε αυτή τη συνάντηση των επικεφαλής των προοδευτικών δυνάμεων από πολλές χώρες στη Βολιβία, με στόχο να βρεθούν λύσεις για τους λαούς των Ηπείρων μας. Θα αναπτύξουμε λοιπόν αυτή την πρόταση μέσω των αρμοδίων. Θέλω να χαιρετήσω λοιπόν την ανάληψη αυτών των πρωτοβουλειών. Πρέπει να πω ότι οι πολιτικές μας, η σκέψη μας, η καρδιά μας θα είναι πάντοτε πλάι σε αυτούς που είναι οι πιο εγκαταλελειμμένοι, πλάι στις κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται περισσότερο από τις υπόλοιπες τους κυβερνώντες τους. Και μάλιστα, ο μόνος τρόπος να δώσει κανείς ένα τέλος στις κοινωνικές διαμάχες είναι επιφέροντας κοινωνική δικαιοσύνη και σεβόμενος την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ταυτότητα του καθενός, της κάθε χώρας, του κάθε λαού. Γιατί σε κάθε χώρα υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Ο κάθε λαός έχει τις ιδιαιτερότητές του και τις διαφορές του. Και ο σκοπός μας είναι να οδηγηθούμε προς ένα πολυεθνοτικό κόσμο, γιατί η ποικιλομορφία είναι αυτό που μας ενώνει. Και γι' αυτό, όταν συζητούμε, έχοντας την εκπεριτροπής προεδρία ως Βολιβία της Συνόδου των Χωρών της Λατινικής Αμερικής, θέλουμε να συμβάλλουμε έτσι ώστε οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής να φτάσουν σε μια συμφωνία πλαίσιο εμπορική με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια συμφωνία που θα σέβεται πλήρως όλες τις διαφορές. Εμείς θέλουμε προγράμματα συμπληρωματικότητας
και αλληλεγγύης. Θέλουμε η συμπληρωματικότητα και η αλληλεγγύη να χαρακτηρίζει την εμπορική συμφωνία πλαίσιο και όχι μόνο η ανταγωνιστικότητα. Και τα τρία να ισχύουν. Θέλουμε να συνδυάσουμε αυτές τις τρεις αξίες στην εμπορική συμφωνία πλαίσιο, που θα ενώσει και θα διέπει τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νοτιού Αμερικής. Σίγουρα το κράτος πρέπει να συμμετέχει στους πιο εγκαταλελειμμένους τομείς της οικονομίας. Εμείς το πράξαμε αυτό στη Βολιβία και γι' αυτό καταφέραμε να μειώσουμε τόσο πολύ τη φτώχεια. Θα ήθελα να εκφράσω την ισχυρή μου βούληση να μοιραστεί η Βολιβία εμπειρίες από τον τουρισμό σας, δηλαδή να μάθει η Βολιβία από την τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας. Να πω επίσης ότι επισκέφθηκα το Μουσείο της Ακρόπολης και έχω μείνει έκθαμβος με τον τρόπο με τον οποίο ο ελληνικός πολιτισμός προσέφερε στην ανθρωπότητα πριν από την χριστιανική εποχή, τον τρόπο με τον οποίο ο αρχαιοελληνικός κόσμος συνεισέφερε στην πρόοδο με την δημοκρατία και με την συλλογική διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων. Θέλω και να ζητήσω συγγνώμη από το προσωπικό του μουσείου που αναγκάστηκε να ανοίξει τόσο νωρίς για να το επισκεφθώ εγώ και τους ευχαριστώ θερμότητα γι' αυτό. Ήταν μια τρομακτική ευκαιρία για μένα, κάτι το οποίο με εξέπληξε. Κατά τα λοιπά μπορώ να πω ότι θαυμάζω την Ευρώπη και διότι είμαι υπέρμαχος της πολυμερούς διάστασης, της πολυμέρειας στη διεθνή πολιτική, στο διεθνές δίκαιο και στο διεθνές στερέωμα. Θεωρώ ότι κάθε χώρα έχει συμβάλει στην οικοδόμηση της δημοκρατίας και τις σημερινές εποχές όπου υπάρχουν κάποιες απόπειρες να επικρατήσει η μονομέρεια και ο ένας και μόνο πόλος στα δημόσια πράγματα τα παγκόσμια, δεν θα πρέπει αυτό να μας βρίσκει σύμφωνος και θα πρέπει η πολλαπλή πόλη και ισχύος να επικρατήσουν και στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Ήθελα να περάσω στο θέμα της Βενεζουέλας τώρα και να πω ότι η ιστορία μας διδάσκει ότι έχουν υπάρξει πολλές παρεμβάσεις έξωθεν και στη Λιβύη και στο Ιράκ για παράδειγμα και ποτέ δεν βρέθηκε λύση. Ποτέ αυτές οι παρεμβάσεις δεν προσέφεραν λύση. Αντιθέτως, κατήργησαν τη δημοκρατία και ο μόνος τρόπος να λυθούν όλα αυτά τα πράγματα και να εδραιωθεί η δημοκρατία είναι ο διάλογος. Και θα πρέπει και οι χώρες της Ευρώπης να στηρίξουν αυτή τη διαδικασία διαλόγου. Είναι και δική μας υποχρέωση, άλλωστε, να καταφέρουμε έτσι ώστε η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τις επίσημες αρχές της χώρας αυτής για να κάνουν διάλογο οι δυνάμεις και να βρουν λύσεις εντός της χώρας. Δεν συμφωνούμε με αυτό τον έξωθεν παρεμβατισμό. Όλοι όσοι ζούμε σε αυτό το πλανήτη, όποιο επάγγελμα και να ασκούμε, είτε είμαστε υπάλληλοι, είτε είμαστε επιχειρηματίες, είτε είμαστε έμποροι, είτε είμαστε καθηγητές, όλοι είμαστε παιδιά της μάνας γης και όλοι είμαστε αδέλφια και έχουμε την υποχρέωση να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και να φροντίζουμε τους πιο εγκαταλελειμμένους τομείς των κοινωνιών μας και των οικονομιών μας. Άλλωστε, ο μόνος τρόπος να εγγυηθεί κανείς την ειρήνη είναι να επιφέρει περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, να μεριμνήσει έτσι ώστε να γίνεται αναδιανομή του πλούτου. Θέλω να επενέσω τους ιδιώτες επιχειρηματίες της Βολιβίας, οι οποίοι μας βοηθούν να επιλύσουμε τα κοινωνικά μας προβλήματα. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και το θαυμασμό μου προς αυτούς. Είναι ένα παράδειγμα που μας εμπνέει. Επίσης, θέλω να πω ότι είναι η πρώτη επίσκεψη αρχηγού κράτους από τη Βολιβία στην Ελλάδα, κάτι το οποίο με γεμίζει ικανοποίηση και χαρά. Επιθυμούμε βαθύτατα την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα βιώνει ένα τουριστικό θαύμα το οποίο μας έχει εκπλήξει και θέλουμε να μάθουμε από αυτή την εμπειρία και να αντλήσουμε τα διδάγματα έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να αναπτύξουμε περισσότερο τον τουρισμό μας. Επιθυμούμε να στείλουμε στη χώρα σας τεχνικές ομάδες που να μάθουν από την τεχνογνωσία σας στον τομέα αυτό, καθώς και σε άλλους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πω ότι η οικονομία της Βολιβίας είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τότε που διαχειριζόμαστε τον εθνικό μας πλούτο πιο αποτελεσματικά και καλύτερα. Μπορούμε να μοιραστούμε όλες αυτές τις εμπειρίες στην οργάνωση και στη διοίκηση προς όφελος των δύο λαών. Αδελφέ, φίλε και πρωθυπουργέ, ευχαριστώ. Στον πρόεδρο Μοράλες,
Έχετε στενή σχέση τόσο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό αλλά και με τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Είναι δύο ηγέτες που αποτελούν σημείο αναφοράς του προοδευτικού πόλου στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα έχουν εφαρμόσει μια σειρά μέτρων στήριξης και της εργασίας, όπως η αύξηση του μισθού, αλλά και μέτρα κοινωνικής προστασίας. Ασκείται ωστόσο μια κριτική, ιδίως στην Ελλάδα, πολύ έντονη, που λέει ότι η οικονομική ανάπτυξη εμποδίζεται από τέτοιου είδους μέτρα. Με βάση τη δική σας εμπειρία, η εφαρμογή μιας τέτοιας κοινωνικής πολιτικής μπορεί να συμβάλλει στη συνολική οικονομική ανάπτυξη? Επίσης, κύριε Πρωθυπουργέ, μια ερώτηση προς εσάς. Στην Ευρώπη υπάρχει μια έτσι αυξανόμενη τάση που υποστηρίζει ότι η συνολική ανάκαμψη, η οικονομική ανάκαμψη, περνάει μέσα από τους χαμηλούς μισθούς, την απορρίθμιση της εργασίας, αλλά και την πολύ χαμηλή φορολογία στις μεγάλες επιχειρήσεις. Πώς αντιπαρατίθεστε έμπρακτα σε αυτό το δόγμα, πτυχές του οποίου έχουμε δει να εφαρμόζονται στη Λατινική Αμερική, σε χώρες όπως η Χιλή του Πινοσέτα, αλλά και η Αργεντινή στα χρόνια της κρίσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Ευχαριστώ πολύ. Στη Βολιβία, το 2005-2006, όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, χάρη στην δημοκρατική και πολιτιστική επανάσταση, ο ελάχιστος μισθός ήταν $50. Και τώρα τον έχουμε αυξήσει στα $300 και περισσότερο, μάλιστα. Και αυτό αποτελεί μέρος της πολιτικής αναδιανομής του πλούτου που εφαρμόζουμε. Και με αυτή την αύξηση δίνεται κίνητρο στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Προσωπική μου εμπειρία είναι αυτή ακριβώς, και συμφωνεί και η Αντιπροεδρία και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Για την οικονομική ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική η εσωτερική αγορά και η αύξηση των εξαγωγών. Η αύξηση λοιπόν του ελάχιστου μισθού, η ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών είναι πράγματα που ενισχύουν την οικονομία. Στη Βολιβία υπήρχαν ολόκληροι κλάδοι της οικονομίας που είχαν παραμολυθεί από τότε που συστήθηκε το κράτος μας. Αρχίσαμε λοιπόν και ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε μικρά παραγωγικά προγράμματα με 80% χρηματοδότηση από το κράτος και 20% χρηματοδότηση από τον ιδιώτη. Ας πούμε, εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα οικοδόμησης κοινωνικής κατοικίας και χορήγησης επίστωσης στον κόσμο που δεν είχε πολλά χρήματα. Το 70% το χρηματοδοτούσε το κράτος και το 30% ο δικαιούχος ή το 20% του ο δικαιούχος. Όλα αυτά τα προγράμματα στέφθηκαν με επιτυχία. Θεωρώ ότι η καλύτερη επένδυση στην οικονομία μιας χώρας είναι και η αύξηση του ελάχιστου μισθού, γιατί λειτουργεί ως κινητήριο σωμοχλός για όλη την οικονομία και στηρίζει την εσωτερική αγορά. Είναι μια εμπειρία που έχουμε βιώσει στο πετσί μας και γι' αυτό τη στηρίζουμε. Και ίσως χάρη σε αυτές τις πολιτικές η Βολιβία έχει οικονομική ανάπτυξη. Έχουμε 4,9% ρυθμούς ανάπτυξης που εκπλήσουν όλους αυτοί οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης. Ενώ όταν εμείς αναλάβαμε την κυβέρνηση ήμασταν στην τελευταία θέση της Νοτιού Αμερικής και στην πρώτη-τελευταία θέση όλης της Αμερικής, λόγω των οικονομικών πολιτικών που εφαρμόζονταν τότε. Εμείς αλλάξαμε το παραγωγικό μοντέλο, αλλάξαμε την ιδιοκτησία των στρατηγικών επιχειρήσεων για την οικονομία μας και κάναμε ένεση πόρων στην Βολιβία. Εφαρμόσαμε διάφορες πολιτικές, διάφορα προγράμματα τα οποία μας βοήθησαν. Και θεωρώ ότι υπάρχουν λύσεις για όλα τα θέματα. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Ευρώπη, με την Ελλάδα πιο συγκεκριμένα, με την Ισπανία, με τη Γερμανία, διότι η Βολιβία παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και μπορούμε πλέον να αποκτούμε τεχνολογία από την Ευρώπη, κατά κύριο λόγο από την Ευρώπη. Μετά την κρατικοποίηση λοιπόν μεγάλων επιχειρήσεων, ξεκινήσαμε τον εξυγχρονισμό και την εκβιομηχάνηση της χώρας, την εκμετάλλευση των υδρογόνων ανθράκων, την αξιοποίηση της εξορρυκτικής βιομηχανίας, την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής.
εισαγωγής και την εφαρμογή ενός προγράμματος ενεργειακής πολιτικής, έτσι ώστε να γίνουμε ενεργειακός πόλος για την Νότια Αμερική και την Ήπειρό μας γενικότερα. Και σε αυτό το επίπεδο χρειαζόμαστε τεχνολογία από την Ευρώπη και την αποκτούμε, η οποία μας έχει προσφέρει λύσεις. Για παράδειγμα, στο επίπεδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αιωλικής ενέργειας. Θέλουμε να έχουμε επενδύσεις σε τέτοιου είδους ενεργειακή πολιτική για να φροντίσουμε καλύτερα τη μητέρα γη μας. Και θεωρούμε ότι με αυτές τις διεθνείς συμβάσεις για το περιβάλλον, με τη Συμφωνία των Παρισίων, θα πρέπει οι χώρες που ρυπαίνουν και μολύνουν περισσότερο να αναλαμβάνουν και τις περισσότερες ευθύνες. Και θα πρέπει να κατοχυρωθούν αυτές οι ευθύνες με τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, όπως έχουν κατοχυρωθεί και στο επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την αντίστοιχη χάρτα του ΟΗΕ. Πρέπει δηλαδή να αναλυφθούν ακόμα πιο ισχυρές πρωτοβουλίες στο διεθνές δίκαιο για να εγγυηθούμε και να προστατεύσουμε το μέλλον της ανθρωπότητας. Η κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη οπτική στην οικονομία είναι αυτή η οποία θέλει να μας πείσει πως το χαμηλό εργασιακό κόστος είναι προϋπόθεση για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της ανάπτυξης. Αυτό όμως δεν επαληθεύεται πουθενά. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν έχει αποδειχθεί ότι η προϋπόθεση για την ανάπτυξη και για την ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας είναι το χαμηλό εργασιακό κόστος, η διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Ούτε έχει επαληθευτεί πουθενά ότι και το χαμηλό φορολογικό κόστος επίσης είναι προϋπόθεση για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Είναι προϋπόθεση για την υψηλή κερδοφορία βεβαίως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά δεν είναι προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αν αυτό συνέβαινε, για παράδειγμα, η πιο ανταγωνιστική οικονομία στο ευρωπαϊκό πλαίσιο θα ήταν, οι πιο ανταγωνιστικές οικονομίες θα ήταν αυτές των πρώην ανατολικών κρατών, ας μην τις ονοματίσω, δεν έχει νόημα, όπου πράγματι το εργασιακό κόστος είναι σχεδόν, αν όχι μηδενικό, είναι πάρα πολύ χαμηλό. Έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς. Γιατί δεν είναι αυτές οι πιο ανταγωνιστικές χώρες της ευρωπαϊκής οικονομίας? Ή γιατί δεν είναι αυτές που έχουν πολύ χαμηλή φορολογία των επιχειρήσεων, οι πιο ανταγωνιστικές? Και σε διεθνές επίπεδο θα μπορούσα να βρω πάρα πολλές χώρες που έχουν αυτό το μοντέλο, αλλά δεν είναι οι πιο παραγωγικές, δεν είναι οι πιο ανταγωνιστικές. Αν και εμένα μου αρέσει να μιλώ περισσότερο με τον όρο παραγωγικότητα και όχι ανταγωνιστικότητα, διότι η παραγωγή του πλούτου πρέπει να είναι το μέλημά μας, που φέρνει και την ανάπτυξη, και κυρίως η αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου είναι το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αντιθέτως, μπορώ να σας δώσω πάρα πολλά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν τη δική μας αντίληψη ότι όχι μόνο η μείωση του εργασιακού κόστους δεν είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη, αλλά το αντίθετο. Η ενίσχυση της εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Και επίσης δεν ισχύει το ότι η ενίσχυση της εργασίας θα έρθει ως αποτέλεσμα των αναπτυξιακών, των υψηλών ρυθμών της ανάπτυξης. Το αντίθετο συμβαίνει. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη, προϋπόθεση για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας είναι η ενίσχυση της εργασίας. Πριν από λίγες μέρες, στην Ελλάδα, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα δίλημα. Να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό μετά από σχεδόν 7 χρόνια όπου είχε μειωθεί με μία υπουργική απόφαση μέσα σε μία νύχτα 22%. Και από τότε, για 7 σχεδόν χρόνια, δεν είχε ποτέ αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Τώρα που βγήκαμε από τα προγράμματα στήριξης, που βγήκαμε από τη Σκληρή Μνημονιακή Επιτροπή, ήταν στο δικό μας χέρι αν θα αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό ή όχι. Συγκάλεσα ένα Υπουργικό Συμβούλιο, αφού έγιναν οι προβλεπόμενες διαδικασίες του διαλόγου με τους κοινωνικούς φορείς,
Και πολλοί ήταν αυτοί, διότι εκείνη τη μέρα μάλιστα το Οικονομικό Επιτελείο είχε καθορίσει μια διαδικασία εξόδου στις αγορές για να αντλήσουμε κεφάλαια. Πολλοί μου λέγανε ότι η ανακοίνωση της αύξησης του μισθού θα είναι καταστροφική και μου προτείνανε να πάμε σε μια επιλογή μιας πολύ μικρής αύξησης. Επιλέξαμε να πάμε σε μια αύξηση του κατώτατου μισθού η οποία θα είναι ικανοποιητική για τους ανθρώπους της εργασίας, μια αύξηση της τάξης του 11% και ταυτόχρονα να καταργήσουμε μια απαράδεκτη νομοθετική ρύθμιση που έδινε μια εξαίρεση, αρνητική εξαίρεση για τους νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών όπου είχαν το λεγόμενο υποκατώτατο μισθό. Και εξισώσαμε λοιπόν το κατώτατο μισθό για όλες τις ηλικίες δίνοντας ταυτόχρονα αυτή την αύξηση του 11%. Την άλλη μέρα όχι μόνο δεν υπήρξε καμία επιπλοκή στην προσπάθεια της χώρας να βγει στις αγορές, πολύ γρήγορα βγήκαμε ξανά και με δεκαετές ομόλογο με ένα επιτόκιο το οποίο είναι συγκρίσιμο με αυτά που είχε Ελλάδα πολύ πολύ πριν από την κρίση, 12-15 χρόνια πριν. Το κυριότερο όμως, διαψεύσαμε και τις Κασάνδρες που έλεγαν ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11% θα δημιουργήσει πάρα πολύ σοβαρές επιπλοκές στην αγορά εργασίας και θα μειώσει την ανωδική τάση που έχει η εργασία, δηλαδή την μείωση της ανεργίας, την αποκλιμάκωση της ανεργίας που είναι εξαιρετικά σημαντικό μέγεθος, το οποίο μετράμε πάρα πολύ μαζί με τους άλλους οικονομικούς δείχτες. Μας αρέσει εδώ να μετράμε και τους κοινωνικούς δείχτες. Το αποτέλεσμα, το Φλεβάρι όχι μόνο δεν είχαμε μείωση της αποκλιμάκωσης, του ρυθμού αποκλιμάκωσης ανεργίας, αλλά είχαμε πάνω από 35.000 νέες θέσεις εργασίας. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι είναι ένας νεοφιλελεύθερος μύθος ότι η ενίσχυση της εργασίας είναι, αν θέλετε, η απειλή για την ανάπτυξη, για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, διότι αυτός ο δρόμος είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να έχει αποτελέσματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη φορολογία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν βρίσκεσαι μπροστά σε μια μεγάλη απειλή, μπροστά σε μια μεγάλη δυσκολία οικονομική, σαν αυτή που βρέθηκε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα το 2012 ξαφνικά είδε το δημόσιο χρέος της να ανεβαίνει από το 114 στο 180% του ΑΕΠ. Παραλάβαμε μια χώρα το 2015 χρεοκοπημένη. Και άρα έπρεπε να προτεραιοποιήσουμε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής εξισορρόπησης. Και βεβαίως έπρεπε να εξισορροπήσουμε τα δημόσια οικονομικά. Έπρεπε να ανακτήσουμε την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας στις παγκόσμιες αγορές. Αυτό όμως το κάναμε με έναν τρόπο που κατανέμει δίκαια τα βάρη και τώρα κατανέμει δίκαια και τα ωφέλη. Αναδιανέμει δίκαια τον παραγόμενο πλούτο. Ήμασταν λοιπόν υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε μια φορολογική πολιτική η οποία, εφόσον στόχος μας ήταν να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους, ήμασταν υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων να επιβαρύνουμε περισσότερο τους πλουσιότερους αλλά και τα μεσαία στρώματα. Όσο προχωράμε όμως τώρα στην έξοδο από την κρίση, τόσο θα ελαφρύνουμε την φορολογική επιβάρηση των μεσαίων στρωμάτων. Των υψηλών εισοδημάτων όμως θεωρούμε ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα να ελαφρύνουμε τη φορολογία. Διότι αν ελαφρύνουμε τη φορολογία των υψηλών εισοδημάτων, των πλουσίων δηλαδή, τότε δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να αναδιανέμουμε πλούτο, να στηρίζουμε το κοινωνικό κράτος, να στηρίζουμε τις δομές κοινωνικό και τις κοινωνικές υπηρεσίες, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά μιας προοδευτικής διακυβέρνησης, μιας διακυβέρνησης που έχει ως πρόσημο την στήριξη της κοινωνίας από μια νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση. Η νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ελίτ
προκειμένου να μειώσει τη φορολογία των πλουσίων, όχι των μεσαίων στρωμάτων, των πλουσίων, προχωρά σε μια καταστροφική πολιτική για τις πλατιές μάζες, για τους πολλούς, καταστρέφοντας τις κοινωνικές υπηρεσίες, καταστρέφοντας το κοινωνικό κράτος, μια πολιτική η οποία στο τέλος της ημέρας είναι και αναποτελεσματική, διότι βυθίζει την οικονομία στην ύφεση και σε τελική ανάλυση δίνει στο μέλλον πολύ περισσότερα βάρη ακόμα και στη μεσαία τάξη. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά που έχει, αν θέλετε, μια αριστερή και προοδευτική σκοπιά διακυβέρνησης για την οικονομία από μια νεοφιλελεύθερη σκοπιά διακυβέρνησης για την οικονομία. Και τα παραδείγματα που θα μπορούσα να σας δώσω σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη είναι πολλά. Τόσο στον χώρο της Ευρώπης όσο και στον χώρο της Λατινικής Αμερικής. Buenos días, mi nombre es Pablo Tabel, Καλημέρα σας. Είμαι δημοσιογράφος από την τηλεόραση της Βολιβίας και την πρώτη μου ερώτηση την απευθύνω στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είναι κατεξοχήν ναυτική χώρα η Ελλάδα. Έχετε πολύ μεγάλο εμπορικό στόλο, εξαιρετικά σημαντικό, το 60% του ευρωπαϊκού εμπορικού στόλου. Η Βολιβία ξεκινάει ένα mega project που θα ενώσει το λιμάνι του Ήλος στο Περού με το λιμάνι Σάντος στη Βραζιλία. Ένα σιδηροδρομικό project, λόγω του ότι είναι μια χώρα περίκλειστη από τη θάλασσα. Είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε για αυτό το θέμα και να μιλήσετε για την ελληνική εμπειρία. Σκέφτεται η Ελλάδα να προσχωρήσει και να συμμετάσχει σε αυτό το project. Και προς τον πρόεδρο Μοράλες θα ήθελα να απευθύνω το εξής ερώτημα. Είχατε χθες την ευκαιρία να συναντηθείτε με πολίτες της Βολιβίας στην Ελλάδα και έγινε λόγος για αυτή την ανησυχία, την επιθυμία να υπάρξει πρεσβεία στη χώρα η οποία θα λειτουργήσει για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ πολύ σύντομα να πω ότι το συζητήσαμε αυτό το θέμα, βεβαίως και θα στηρίξουμε την φίλη χώρα της Βολιβίας στα διεθνή φόρα και στους διεθνείς θεσμούς για τη διευθέτηση του ζητήματος πρόσβασης στη θάλασσα, διότι έτσι ορίζει το διεθνές δίκαιο και η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο σε κάθε εκδοχή. Βεβαίως και στον τομέα αυτό μπορούμε, καθώς πράγματι η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια δύναμη στην ναυτιλία, μπορούμε να προχωρήσουμε σε ευάθυνση της συνεργασίας μας προκειμένου να δώσουμε διεξόδο στην αντιμετώπιση προβλημάτων, στην ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων, διότι ως παγκόσμια ναυτική δύναμη η Ελλάδα παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο εμπόριο, σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο και η Βολιβία είναι μια εξαγωγική χώρα. Συνεπώς ο ελληνικός στόλος θα μπορούσε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Επίσης, συζητήσαμε και τη δυνατότητα να δεχθούμε σπουδαστές από τη Βολιβία στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Η Ελλάδα έχει μια μακρά παράδοση στη θάλασσα και στην ναυτοσύνη. Είναι καλοδεχούμενοι σπουδαστές από τη Βολιβία στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, ήταν πολύ επικοδομητική η συζήτηση μεταξύ μας, πολύ επικοδομητική και για τη Βολιβία και για την Ελλάδα. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως η παρουσία φοιτητών για να εξειδικευθούν σε θέματα εμπορικής ναυτιλίας. Περιμένουμε αυτή την ανάπτυξη και περιμένουμε ότι θα συστήσουμε ομάδες εργασίας αμφότερες από τις δύο χώρες για να διευκολύνουμε την τεχνογνωσία στην ανταλλαγή των γνώσεων, να διευκολύνουμε την εξαγωγή των προϊόντων, τις εξαγωγές και από τις δύο χώρες. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τη στήριξη αυτού του project της σύνδεσης του Ατλαντικού με τον Ειρηνικό ωκεανό μέσα από τα δύο βασικά λιμάνια και της εσωτερικής σύνδεσης της Ηπείρου μέσω της σιδηροδρομικής οδού. Είχαμε συναντηθεί και λίγο με εκπροσώπους της αυστριακής κυβέρνησης που ενδιαφέρονται για αυτό το project και πρέπει να πω ότι είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και το προωθούμε. Τώρα, για τους Βολιβιανούς πολίτες που ζουν στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια,
καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά την επιθυμία τους να υπάρξει εδώ πρεσβεία. Άλλωστε, οι Βολιβιανοί που ζουν στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο ήταν θύματα της περιβόητης πολιτικής του Κόνδωρα σε αυτές τις δεκαετίες του 70 που οδήγησαν στο να υπάρξει μεγάλη μετανάστευση από τη χώρα μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα που τους έχει υποδεχθεί και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση που έχει δώσει αυτές τις ευκαιρίες να εργαστούν εδώ και να προκόψουν στη δεύτερη τους πατρίδα. Να σας πω ότι η επίσκεψή μου δεν τελειώνει εδώ. Δεν σηματοδοτεί το τέλος των σχέσεών μας. Αντιθέτως, θα περιμένουμε τον αδελφό μας Αλέξη στην Βολιβία να έρθει να μας δει. Όντως, οι εκλογικές αναμετρήσεις συμπίπτουν χρονικά. Και δράτω με τις ευκαιρίες για να πω δημόσια ότι τον Οκτώβριο θα γίνουν τρεις σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις στην Νότιο Αμερική. Θα υπάρξουν εκλογές στην Ουρουγουάη, στην Αργεντινή και στη Βολιβία. Και από ό,τι μαθαίνω, συμπίπτει αυτό με την εκλογική αναμέτρηση και εδώ στην Ελλάδα. Όμως, θέλουμε να μας επισκεφτείτε. Ακριβώς γιατί συμπίπτει αυτή η επιθυμία μας να συντρέξουμε και να βοηθήσουμε τους πιο εγκαταλελειμμένους τομείς της οικονομίας, τους πιο εγκαταλελειμμένους τομείς της κοινωνίας. Αυτό έχουμε κάνει και στις δύο χώρες. Τα πιο παραμελημένα κομμάτια της κοινωνίας έχουμε προσέξει και έχουμε επιτύχει αποτελέσματα και εσείς εδώ στην Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι ο φιλελεύθερες πολιτικές λένε ότι ο φτωχός πρέπει να τα βρει μόνος του, αν μπορεί να σωθεί, ας κάνει ό,τι νομίζει. Αν μπορέσει. Και η νεοφιλελεύθερη πολιτική δεν θέλει κανένα πρόγραμμα και καμία πολιτική για τους φτωχούς. Εμείς όμως στη Βολιβία εφαρμόσαμε πολιτικές για να λύσουμε οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και να ενισχύσουμε και τα πολιτιστικά θέματα. Και γι' αυτό θα εμβαθύνουμε στις σχέσεις μας με την Ελλάδα μέσα από το Φόρουμ των Πολιτισμών. Έχουμε μεγάλη έμφαση να δώσουμε στους αρχαίους πολιτισμούς, γιατί και οι δύο χώρες είναι έμπλες, είναι γεμάτες από ισχυρό ιστορικό βάρος του πολιτισμού που τις έχει χαρακτηρίσει. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να πορευόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Έλωσαν και οι δηλώσεις.